is always changing. And as every ballad ends, another one begins. A new thread in the tapestry of fate. This is one such story. It is the story of a young apprentice, his doting master, and a god who sought to reforge our world in chaos. In the snows of Mithros, a hero will be all that stands. Γεια σας, Ripper Gaming GR, καλώς ήρθατε σε ακόμα review. Αυτή τη φορά θα κάνουμε review το Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, και συγκεκριμένα το DLC expansion που κυκλοφόρησε, συγκεκριμένα κιόλας για την remastered, remade έκδοση που κυκλοφόρησε. Όπως είπατε, Re-Reckoning, το Fatesworn. Το Fatesworn είναι ένα DLC που ο παίκτης μπορεί να ξεκινήσει μετά το τέλος του main story και κατά προτίμηση γύρω στο level 40, αφού αυξάνει και το cap του παίχτη από level 40 σε level 50. Το Fatesworn σπάει σε μια νέα περιοχή στα βασίλεια του Amalur, συγκεκριμένα σε μια περιοχή που βρίσκεται βόρεια, λίγο πάνω από το πρώτο χωριό, τον Gorhard, και πρόκειται για ένα μέρος που έχουν στήσει κατασκήνωση και σκοπεύουν να μεταναστέψουν σταδιακά πρόσφυγες του πολέμου, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε και συχνά να αναφέρεται στο κύριο παιχνίδι, δηλαδή οι πρόσφυγες, το που ζουν, το πώς ζουν και όλα αυτά. Οπότε πρόκειται για ένα camp. Βέβαια, πηγαίνοντας εκεί, εσύ δεν πηγαίνεις γιατί ψάχνεις να γίνεις πρόσφυγας του πολέμου ή κάτι τέτοιο, αλλά σε καλούνε. Εδώ υπάρχει μια απειλή που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στο νήμα της μοίρας, τέλος πάντων, του Destiny. Έξω και το Fatesworn, η οποία είναι μια στρατιά, τέλος πάντων, για την οποία θα μιλήσουμε. Στρατιά προστάτης, ας πούμε, τον Εράθη ή κάποιον αρχαίου είδος θεών, για τους οποίους θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Ξεκινώντας το expansion, ξεκινάς με ένα μήνυμα το οποίο σου έρχεται εφόσον έχεις τελειώσει, τέλος πάντων, το main story, να πας στο Hall of the Fatesworn, και από εκεί βρίσκεις ότι σε ζητάνε στο Ρίθεν, αν θυμάμαι καλά, στο Ρίθεν πρέπει να πηγαίνεις, ναι, κοντά στο Σχόλιο Αρκάνα, σχολή δηλαδή των μάγων, το οποίο είναι ένα από τα factions του main παιχνιδιού, το οποίο μάλιστα έχει και εμπλοκή στο main story, και από εκεί σε οδηγούν να συναντήσεις το παλιό σου φίλο Άγκαρθ, έστω έτσι σου λένε, και να ξεκινήσεις την περιπέτειά σου ώστε να σταματήσεις την απειλή η οποία βρίσκεται στο Μύθρος, η οποία είναι η περιοχή στην οποία εξελίσσεται το expansion. Στο expansion θα δούμε για πρώτη φορά περιοχές χιονισμένες, παραπάνω ποτάμια και δάση. Γενικά είναι ιδιαίτερα δομημένη. Είναι πιο σύνθετα δομημένη, είναι πιο μικρή, αλλά πιο condensed σαν περιοχή, δηλαδή στο σύνολό της. Είναι μια περιοχή η οποία έχει παραπάνω πράγματα να δεις, έχει παραπάνω τοποθεσίες, έχει πιο γεμάτο κόσμο και έχει και μπόλικα sidequests δεδομένου του μεγέθους της. Με την αφορμή ότι το skill cap παρεβαίνει από level 40 σε level 50, είχα την πίστη, πίστευα και ήθελα, τέλος πάντων, ότι θα υπάρχουν και νέα skills για το παίχτη να πάρει στα τρία βασικά skill trees του παιχνιδιού, τα οποία είναι δηλαδή το Finesse, δηλαδή ο Assassin, το Might, ο Warrior Bavla Tank, και τέλος το Sorcery, ο οποίος προφανώς είναι ο μάγος. Στο Kingdoms of Amalur, για όσους δεν γνωρίζουν, μιας και δεν έχω κάνει κάποιο review για το βασικό παιχνίδι, μπορείς να μιξάρεις αυτά τα classes ελεύθερα, και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό και σκοπός του παιχνιδιού να το κάνεις αυτό. Που σημαίνει ότι μπορείς να είσαι υπότης Assassin, υπότης Μάγος, Assassin Μάγος. Νομίζω αυτά είναι τα τρία. Ή μπορείς να τα μιξάρεις, τέλος πάντων, και τα τρία μαζί είναι και αυτό πιθανό λέγεται Universalist. Αυτό το build δηλαδή έχει και τις τρεις ικανότητες. Το θέμα είναι ότι εγώ επέλεξα στο πρώτο μου και κύριο playthrough μου να παίξω με καθαρό αιμό Assassin. Που σημαίνει μαχαίρια ή Feyblades, που είναι κάτι αντίστοιχο σε μαχαίρια αλλά λίγο πιο μεγάλα και είναι πιο single target damage. Και το όξο, όπως θα έπαιζε ένας παραδοσιακός assassin με πολύ έμφαση στο stealth, βόμβες, trickery και όλα τα σχετικά, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν ξεκλειδώνεις νέα skill trees. Αυτό είναι ένα από τα κύρια προβλήματα τα οποία θα συζητήσω αργότερα όσο αφορά το expansion. Τώρα, σε άλλα λόγια, πριν μπούμε καθαρά στο review του expansion, πράγματα που θα έπρεπε να πούμε είναι το expansion προσφέρει ποικιλία side quests, νέα armor sets, λιγότερο επηρεασμένα από το R&D γιατί είναι συγκεκριμένα του expansion και θέλει το παιχνίδι να τα βρεις, οπότε πολλά βρίσκονται πίσω από side quests ή θα βρεθούν όντως σε ντούκια εάν ψάχνεις, οπότε τα armor sets τα καινούρια τα βρίσκεις όλα, θα τα βρεις τα legendary. Υπάρχει ένα νέο faction, όπως είπα, πολλά side quests και ένα story γύρω των 10-12 missions, αλλά όμως είναι μεγάλα, δεν είναι δηλαδή σαν το αρχικό Amalur που μπορείς ένα τέταρτο να τελειώνεις ένα mission και το άλλο σε μία ώρα και ένα τέταρτο. Είναι όλα σχετικά μεγάλα main quests και θα έλεγα ότι κρατάει γύρω στις 15-20 ώρες το main quest μαζί με τα side quests, τα οποία πιστεύω ότι οπωσδήποτε πρέπει κάποιος να κάνει για να βιώσει το DLC
και να εξερευνήσεις, γιατί έχει πολύ όμορφα σημεία να εξερευνήσεις. Η γη του Μύθρος, όπως είπα, βόρεια του Άμαλουρ, είναι ένα 35-40 ώρες expansion που αξίζει. Οπότε, χωρίς παραπάνω καθυστέρηση, ξεκινήσουμε καθαρά το review. Θα ξεκινήσουμε λίγο με την πλοκή, το setup και τι ακριβώς συμβαίνει, λίγο πιο αναλυτικά. Θα πάμε στο gameplay και το κόσμο και θα πούμε τα αρνητικά και τα θετικά πριν τελειώσουμε. Προφανώς θα αποφύγω τα πολλά spoilers, αλλά το story του expansion, όπως είπα, ξεκινάει με ένα κάλεσμα από το Scholar Arcania 1, του Fateless One, να συναντήσει το φίλο σου και Fate Weaver Agarth από το main game και να βρείτε τι κατά συμβαίνει τέλος πάντων πάνω στη γη του Μύθρος και γιατί υπάρχει αυτή η απειλή στο νήμα της μοίρας τέλος πάντων. Δεδομένου ότι όταν φτάνει ο Άγκαρθ δεν είναι πουθενά να εμφανιστεί, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα μεταξύ bandits, κλεφτών και των προσφύγων που προσπαθούν να ζήσουν, πολλοί από τους οποίους είναι farmers και άλλου είδους απλοί πολίτες, δεν είναι πολεμιστές. Υπάρχουν και πολλοί πολεμιστές βέβαια που από το στρατό κυρίως του Άλφαρ, οι οποίοι πολέμησαν στο Δεκαετή Πόλεμο εναντίον των Τουάθα. Και σιγά σιγά ανεβαίνει προ τα πάνω, φτάνοντα στο Revival Camp, το οποίο είναι μια κατασκήνωση ακριβώ πριν τι πύλε που σου δίνουν την πλήρη πρόσβαση στη γη του Μύθρος και που θέλουν να μεταναστεύσουν και να πάνε προ τα πάνω. Οι περιοχέ που προ τα πάνω λέγονται Icewall Peak είναι εκτό του Άμαλουρ και των περιοχών που ξέρουμε, είναι σαν άλλη, όχι πρωτεύουσα, σαν άλλη χώρα, στο θέσουμε έτσι, για να υπάρχουν κάποιε ξεκάθαρε γραμμέ. Και εκεί βρίσκεται το Blood Block, όπου συναντάμε για πρώτη φορά τον Τελόγκρους, ο οποίος παρουσιάζει τον εαυτό του ως το θεό του House και είναι ο main antagonist στο παιχνίδι, ο οποίος μάλιστα έχει και πρόσβαση στο Chaos Realm. Το Chaos Realm είναι ένα νέο βασίλειο, μια νέα είδους μαγεία, την οποία δεν έχουμε έρθει αντιμέτωπη στο προηγούμενο παιχνίδι και παρουσιάζει και τα δικά της gameplay elements πέρα από το lore κομμάτι. Οπότε στο story θα συναντήσουμε τη Skald Atlas εφόσον γλιτώσουμε τον Άγκαρθ και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο μισή για να γλιτώσει τον Άγκαρθ, όπου ουσιαστικά σου λέει ότι ξέρεις κάτι. Αν θες να πας στον Άγκαρθ, μπορείς είτε να κάνεις μόνο σου break στη φυλακή, άμα τη βρεις, μπορείς να πληρώσεις για να σε βάλουν στη φυλακή ή μπορείς απλά να διαπράξεις ένα απλό έγκλημα, να αφήσεις φρούρους να σου πιάσουν και να πας στη φυλακή και να ξεφύγεις, το οποίο εγώ επέλεξα να κάνω αυτό γιατί μου φάνηκε το πιο ενδιαφέρον από το να πληρώσω ή να κάτσω να ταξιδέψω. Εφόσον ξεφύγει από τη φυλακή και έρθει αντιμέτωπο για πρώτη φορά με τον Τελόγκρους, τον οποίο βλέπει ότι ούτε να τον αγγίξει, δεν μπορεί να τον κλάσει, τον λύγει, σώζει τον Άγκαρθ, ταξιδεύεται μαζί στο ας πούμε σπίτι του. Και από εκεί μαθαίνει ότι πρέπει να φτιάξει όπλα Chaos για να νικήσει του εχθρού που είναι από το Chaos Realm και τον Τελόγκρους, ο οποίο το ελέγχει. Ο Τελόγκρους έχει μαζέψει και ένα στρατό, του λεγόμενου Preordained, οι οποίοι πιστεύουν σε αυτόν και θέλουν να καταστρέψουν το νήμα της μοίρας ώστε να είναι ελεύθεροι να ελέγξουν τον δικό τους κόσμο. Υπάρχουν σημεία αμφιλεγόμενα, ερωτήσεις και διάφορα άλλα που λέγονται που σου κάνουν να ερωτηθείς αν εσύ ως πρωταγωνιστής, ο Fateless One, κάνεις κάτι για το καλό ή αν είσαι ίσως πολύ τυφλωμένος με την έλλειψη της μοίρας σου και ακολουθείς το μονοπάτι του Fateless One πολύ πιστά, ενώ θα έπρεπε ίσως να κάνεις join με το Τελόγκρους. Έχει ένα πολύ ωραίο story, πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο lore, το οποίο προσθέτει πολλά στον κόσμο του Άμαλουρ. Όπως είπα, είναι η Fateswarn, η οποία ουσιαστικά ήταν σαν μια στρατιά από προστάτες των Εράθη, των πρώτων θεών, και μέσα στο βασίλειο του Chaos Realm, το οποίο το έχουν μάλιστα μελετήσει και πολύ. Ένα μεγάλο μέρος του story έχει να κάνει με το να μαζεύεις πράγματα τα οποία θα σου επιτρέψουν να κατανικήσεις εχθρούς του Chaos Realm, να είσαι δυνατός και να αντέχεις να βρίσκεσαι μέσα στο Realm του Chaos και να μπορείς να τα βγάλεις πέρα με αυτούς τους εχθρούς και τον Τελόγκρους κατ' επέκταση. Χωρίς να συνεχίσω πολλά spoilers, έχει ωραίους ενδιαφέροντες χαρακτήρες, έχει έναν αρκετά ικανοποιητικό villain, καλύτερο σίγουρα από τον αρχηγό των Τουάθα και από τα δύο expansions, είτε μιλάμε για το Teeth of Naros με τους Colossae, είτε μιλάμε για το Legend of Deathkell με τον Deathkell τον ίδιο φυσικά και το πλήρωμά του, και είναι πιο ολοκληρωμένο από τα προηγούμενα. Σαν περιοχή είναι πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένη, συνεχίζει το φοβερό art design που είχε ανέκαθεν το Άμαλουρ και έχει πολύ ωραίες τοποθεσίες να δεις, όπως είπα, πολύ παραπάνω ποτάμια, έχει για πρώτη φορά χιόνι, έχει πιο σύνθετους δρόμους με πολλά leaps, κρυμμένες πόρτες πάρα πολλές να βρεις αν έχεις αναβαθμίσει το Detect Hidden Skill και άλλα σχετικά. Δυστυχώς αυτό που έχει αυτό το expansion ή έστω είχε μένει, γιατί μπορεί να κάνω, δεν ξέρω, κάτι λάθος, δεν φαντάζομαι, είναι ότι έχει πολλά τεχνικά προβλήματα, δεν παίζει τόσο καλά. Δηλαδή, το Άμαλουρ, το αρχικό παιχνίδι μου, πες άψογα, άντε να είχα μια-δυο φορές, κάνα frame drop, κάνα μικρό μπαγκάκι. Κυρίως πέτυχα bugs στο late game όταν πολεμάγα πολλούς γιώτους overlords ή άλλους τέτοιους εχθρούς που ήταν πολύ μεγάλη σε μέγεθος και κολούσα στο έδαφος. Εδώ, κάθε τρεις και λίγο μου έπεφταν τα καρέ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να φτιάξουν ειδικά σε ένα expansion που κυκλοφόρησε
πολύ πιο μετά από το αρχικό παιχνίδι. Αλλά αυτά όσο αφορά το story δεν θα πω άλλα για να μην μπω σε spoiler territory φυσικά. Συνεχίζοντας με το gameplay λοιπόν, το Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Fageworn, mouthful σίγουρα, συνεχίζει στο ίδιο μονοπάτι και την ίδια λογική που ήταν το προηγούμενο παιχνίδι, δίνοντας σου ακόμα παραπάνω πρόσθετα και πιο δυνατά αντικείμενα και επιλογές για να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Όπως είπα πριν, φτιάχνεις Chaos Weaponry, αλλά πριν πάμε εκεί, το παιχνίδι προσφέρει από την αρχή πολλά sidequests, πολλά από τα οποία έχουν να κάνουν με διαλόγους, το οποίο εμένα πάντα μου αρέσει τα RPG, τα sidequests που έχουν πλούσιο διάλογο, υπάρχουν πάρα πολλά νέα lore σημεία να βρεις, όπως και νέα lore stones να συλλέξεις, νέο loot, νέα crafting materials, διεχθρών. Πριν πάω όμως στους κύριους εχθρούς, όπως είπα, δούμε λίγο τους δύο εχθρούς. Έχουμε Ice Wolves, έχουμε Mountain Barkests, τα οποία είναι ουσιαστικά τα κλασικά Barkests του παιχνιδιού Reskinned, όπως και οι Ice Wolves πάνω κάτω. Έχουμε κάποια νέα είδη Prismier Trolls και τα σχετικά που έχουμε δει στο προηγούμενο παιχνίδι, τα οποία είναι κυρίως των βουνών και είναι 4-5 συγκεκριμένα. Έχουμε ένα νέο είδος απλών mob εχθρών που είναι οι Vagabonds και οι Preordained, οι οποίοι χρησιμοποιούν πάνω κάτω ίδιες κινήσεις, ειδικά οι μάγοι, με τους μάγους του αρχικού παιχνιδιού και δεν προσφέρουν κάποιο τρελό mix-up. Έχουμε και ένα νέο μεγάλο Νισκάρου boss και Νισκάρου hunters, οι οποίοι όπως είπα έχουν την ασπίδα του Chaos. Έχουμε τους Chaos Critters, τα οποία είναι κάποια mini καμικάζι πλασματάκια τα οποία σκάνε στα πόδια σου και δεν έχει λόγο να τα παλέψεις, είναι καλύτερα λέτε να πασκοτώσεις και απλά να ρολάρεις μακριά και να τελειώνεις. Οπότε αυτά είναι πάνω κάτω τα νέα είδη εχθρών. Έχουμε και κάποιους headhunters όπως είπα που είναι σαν mini bosses. Ένα με δύο, τρία bosses καλά στο game, όχι κάτι εκπληκτικό σε σχέση με κάποια προηγούμενα που είδαμε και στο main campaign, αλλά είναι αρκετά καλά και αξιόλογα bosses για ένα expansion. Όσο αφορά τα sidequests και τα objectives τους, πέρα από τα 4-5 tasks που ξέρουμε ότι είναι απλά grindfests, τα sidequests είναι γενικά ενδιαφέροντα, έχουμε από murder investigation μέχρι το να κάνουμε expose ένα ring που παίρνει ουσιαστικά αυτούς που προσπαθούν να μεταναστεύσουν τους μετανάστες και τους πουλάει και τους κάνει σκλάβους και εμπλέκεται με τον δήμαρχο, με κάποιους στρατιώτες που κάνουν bullying σε κάποιους πιο αδύναμους και άλλα πιο μυθικά και πιο άξια πράγματα όσο προχωράμε πιο βόρεια ουσιαστικά στην περιοχή. Από τη δομή των quest, όπως είπα, δεν είναι αρκετά μεγάλα αλλά δεν είναι πολύ μικρά, είναι μεσαία, είναι normal μεγέθους quests. Έχουμε το Chaos Realm στο οποίο μπαίνουμε και είναι σαν ένα dungeon το οποίο όταν καταστρέψουμε το Chaos Node σπάζοντας την πανοπλία του Chaos μπορούμε να βγούμε και έχουμε ολοκληρώσει αυτό και παίρνουμε και μέσω αυτού για να τα βρίσκουμε αυτά ένα νέο ability στα level ups όπως είναι το blacksmith, το crafting και όλα τα άλλα, το οποίο λέγεται Chaos Sight ή κάπως έτσι, το οποίο σου επιτρέπει να βλέπεις Chaos Portals και αν το αναβαθμίσεις αρκετά να βλέπεις και τα Chaos Portals στο χάρτη, οπότε θα πρότεινα πολύ γρήγορα ένα respec για να έχετε αρκετούς πόντους να το αναβαθμίσετε από την αρχή, να τελειώνετε και να τα βρείτε όλα, καθώς εκεί θα βρείτε κάποια από τα καλύτερα pieces of loot στο παιχνίδι. Επίσης έχουμε 6 νέα armor sets, 2 για assassins, 1 για μάγο, 2 για might και ένα που είναι universalist, οπότε δεν έχει κάποιο requirement, μπορείς να το φορέσεις όποιο class και αν είσαι, το καθένα με τα ιδιαίτερα δικά του stats. Εγώ κυρίως χρησιμοποίησα λοιπόν το despoiled set, το οποίο είναι για assassins και μαζί με κάποια καλά στατιστικά όπως τα crit και τα κλασικά που δίνεις σε έναν assassin armor set, σου έδινε την passive του pillage, το οποίο όποτε ρίχνεις βέλος το επόμενο σοτακ, είτε είναι με βέλος, είτε είναι με κάποιο active ability, είτε είναι με ένα απλό τοτακ από Feyblades ή Daggers, κάνει παραπάνω damage. Όταν ολοκληρώσεις το set και έχεις και τα 5 κομμάτια, καλείς έναν Ice Wolf και κάθε επίθεση του Ice Wolf σου ξαναγεμίζει τα βέλη, οπότε μπορείς να χρησιμοποιείς αυτό το κύκλο. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι νέα ουσιαστικά mechanics που έρχονται μέσα από τα passives του armor sets. Έχει και άλλα διάφορα, θα τα δούμε αυτά και αργότερα παίζοντα το παιχνίδι. Σας έφερα ένα όμως παράδειγμα που θεωρώ ότι είναι πολύ ξεκάθαρο γιατί είναι το πιο εξόφθαλμο. Καλείς ένα λύκο. Επίσης παίρνουμε κάποια νέα Twists of Fate, τα οποία είναι τα Destiny cards ουσιαστικά που είχαμε στο main game, έτσι. Και μας δίνουν σαν Chaos Magic όταν βρισκόμαστε, ερχόμαστε αντιμέτωποι με Chaos εχθρούς, τα οποία κάνουν activate κάποια boosts και buffs, τα οποία μας βοηθάνε να το βγάλουμε πέρα με τους εχθρούς. Σε συνδυασμό με αυτό ξεκλειδώνουμε, όπως είπα, νέα crafting recipes, τα οποία μας επιτρέπουν να φτιάξουμε Chaos όπλα, τα οποία τα χρειαζόμαστε συνεχώς μαζί μας σε περίπτωση που έχουμε αντιμέτωποι με Chaos εχθρούς, να μπορούμε να σπάσουμε την πανοπλία των φιλιοφτών πριν μπορέσουμε να τους φάμε τη ζωή. Να προσθέτω ότι στο Chaos Armor μπορείς να κάνεις crit damage, οπότε πέφτει πολύ εύκολα αν έχεις high crit chance ή αν χρησιμοποιείς κάποια passive όπως το pillage, το assassination και άλλα. Επίσης μπορούμε να φτιάξουμε Chaos φίλτρα, το οποίο το ένα το θεωρήσα λίγο άχρηστο γιατί απλά σου δίνει ουσιαστικά παραπάνω efficiency στα block stats,
Μπορείς να μπλοκάρεις καλύτερα. Ποιος θα θέλει να χάσει λιγότερη ζωή από το μπλοκ. Δεν έχει καμία σχέση με το Chaos. Το άλλο σου δίνει παραπάνω Chaos Damage. Επίσης κάποια Armor Sets, ξέχασα να πω, σου δίνουν Chaos Damage από μόνο τους για να αποφύγεις ουσιαστικά το spam από τα όπλα Chaos. Μπορείς πιο εύκολα να ρίξεις πάνω πλοία. Γιατί συνήθως το Chaos όπλο θα είναι λίγο πιο αδύναμο και θα είναι πιο πολύ για να διαπεράσουν πάνω πλοία παρά για να κατατροπώσουν τον εχθρό που έχει πριν. Βέβαια, αν έχει κάνει Best of Crafting, μπορεί να φτιάξει Mastercraft, σίγουρα θα σου έρθει να φτιάξει μόνο του υπερχόντου όλου του main game. Μπορεί να φτιάξει και Gems για να κάνει Sockets στα όπλα σου, τα οποία είναι Chaos. Οπότε όλο το Crafting, Alchemy, Gem Crafting και όλα αυτά πλέον έχουν μέσα από το Chaos Element. Σε αυτό το function επίσης παρατηρούν πολύ παραπάνω puzzles. Έχει κάποια puzzles που διαβάζει notes, κάποια που είναι λίγο πιο environmental, αλλά έχει πολύ παραπάνω puzzles σε ποικιλία και μου άρεσε αυτό γιατί έκοβε τη ροή του συνεχής combat. Το μεγάλο παράπονο το οποίο ανέφερα και στην αρχή είναι ότι δεν παίρνουμε νέα καθαρά skills. Εγώ μπήκα στο expansion σε level 40 και ήθελα να παίξω true focused assassin. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσα να κάνω. Αναγκάστηκα να επιλέξω να μιξάρω Might Abilities ή Sorcery Abilities απλά για την ευκολία του build που να μου ταιριάζει. Έβαλα Might Abilities και αναγκάστηκα να σπάσω το build από καθαρά Assassin με λίγο Might. Δεν άλλαξα Armor Sets και αυτά, αλλά ήταν υποχρεωτικό και αυτό δεν μου άρεσε. Περίμενα με ένα level cap και όπως θα ήταν φυσιολογικό ένα τόσο μεγάλο expansion να προσφέρει και νέα καθαρά Abilities. Δεν προσέφερε όμως. Και αυτό για μένα ήταν μεγάλο μειονέκτημα το expansion. Θεωρώ είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα το expansion αυτό και ότι όλα τα άλλα loot που δεν είναι από τα legendary set παραμένουν να είναι random drop, δηλαδή με το range, να έχουμε κάνει με το RNG που λέμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο που είχα και στο base game και θα το δούμε αν κάποια στιγμή που μάλλον θα κάνω review για το base game, αλλά αυτά όσο αφορά καθαρά το gameplay του Fateworn. Κατά τα άλλα ήταν εκπληκτικό τόσο στα side quest, στο κόσμο, στην εξερεύνηση, στο lore, πολύ ωραίο lore, πολύ ωραίο main story, νέα armor sets, νέα όπλα, να φτιάχνετε abilities, να έχει λίγο πιο μεγάλο story και λίγο ίσως παραπάνω faction και λίγο παραπάνω επιλογές. Αυτό παρατήρησα ήταν το persuasion, δεν εμφανίστηκε σχεδόν ποτέ. Sneaking δεν πολύ χρειάζεται πέρα από ένα-δύο σημεία. Μου άρεσε που κάναμε breaking σε φυλακές twice. Βασικά τη δεύτερη φυλακή, τη δεύτερη ήταν library, αλλά βγήκε μέσα τη φυλακή, οπότε σου μόνο κάτι παρόμοιο. Ένιωθε αυτό το scope του τεράστιου και δίνει και ένα τέλο το οποίο μιλάει για νέα συνέχεια. Το Fateless, μόνο από ό,τι ελπίζουμε για να φύγει και λυπάρχουν. Γενικά θα το πρώτο να επιφύλακτα σου δίνει φταίξει το ρηρέκο μου και όπως θέλω να το πάρει τώρα την ευκαιρία, πάρε το οπωσδήποτε είναι από τα καλύτερα RPGs που έχω παίξει το τελευταίο καιρό γιατί έχει πάρα πολύ καλό combat system και το expansion μας φέρει ακόμα παραπάνω πέρα από αυτό που είπαμε τα γαμμένα abilities. Δεν θέλω να ξέρω τι να κάνουμε. Τι να πω. Αυτά, από μένα ευχαριστώ που είδατε, δεν ξέρω αν θα κάνετε like, comment, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο.